Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά απόψε εδώ στην εκπομπή. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. 5 μέρες τη βδομάδα από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, 12 με 2. Euro Channel, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μεταδίδει στην εκπομπή και έτσι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη και η κεντρική Μακεδονία. Είμαι πολύ υποχρεωμένο στο Euro Channel. Μας μεταδίδει 5 φορές τη βδομάδα. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη μας λοιπόν και στην κεντρική Μακεδονία. Σημαντική συνάντηση πριν από λίγες ώρες στο Προεδρικό Μέγαρο, ανάμεσα στον Προκόπη Παυλόπουλο και στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνθήκη του Σέγγεν. Ο κύριος Παυλόπουλος ανέφερε, να τον δούμε και φωτογραφία, κύριε Καλοκαιρινέ, ότι ζούμε μια ιστορική εποχή για την Ευρώπη όσον αφορά στη συνοχή και στην ενοποίησή της και σημείωσε ότι προκλήσεις όπως το λεγόμενο δημοψήφισμα της Καταλωνίας πρέπει να μας προβληματίσουν όλους για το πού βαδίζουμε και ιδίως τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν και την ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφορικά με το μηχανισμό Σέγγεν, τόνισε ο κ. Παυλόπουλος, απευθυνόμενος προς τον Επίτροπο τον κ. Αβραμόπουλο, ότι είμαστε στο πλευρό σας σε όλη αυτή την προσπάθεια στήριξης και συμπλήρωσης του συστήματος αυτού και προσέθεσε ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν καταρρεύσει το σύστημα Σέγγεν, από εκεί και πέρα αυτό συνιστά κατάρρευση της ίδιας της Ευρώπης. Μια σημαντική συνάντηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα και πολύ χρήσιμη για όλους. Να παρουσιάσω τους καλεσμένους μου απόψε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η κυρία Σοφία Δήμτσα, η γνωστή δημοσιογράφος. Κυρία Δήμτσα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ. Νότης Μαριάς, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Ελλάδα, μάλλον Ελλάδα ο άλλος δρόμος. Κύριε Μαριά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Να πω μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Έχω μαζί μου και φωτογραφίες για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο αεροδρόμιο του Στρασβούργου, όπου με τα μέτρα Σέγγεν που υποτίθεται ότι υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία. Η Γαλλία έχει πάρει μια εξαίρεση. Μπορείς να μπεις με αυτοκίνητο από το Βέλγιο ή στη Γερμανία στο Στρασβούργο, αλλά όταν πας να μπεις ή να φύγεις με το αεροπλάνο, έχει μια προκλητική συμπεριφορά. Αυτά που σας λέω θα τεθούν στην επόμενη συνεδρίαση 20 του μηνός 25 στο Στρασβούργο. 50-70 άτομα στην ουρά, αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου, όλοι οι ευρωβουλευτές, ένας αστυνομικός Γάλλος να κάνει να ελέγχει εκεί τα διαβατήρια και γενικώς υπάρχει μια απαράδεκτη κατάσταση. Το Σέγγεν ισχύει για αυτούς που θέλουν και όταν θέλει η Γαλλία να παριστάνει ότι δήθεν παίρνει μέτρα, εφαρμόζει απίθανα πράγματα. Να σας πω δε και για τον κύριο Αβραμόπουλο, επειδή όταν πηγαίνουμε στο Στρασβούργο υπάρχει απίθανη κατάσταση, σου ζητάει να δείξεις το boarding για να βγεις. Ναι. Δηλαδή, δίνει το boarding και μπαίνει στο αεροπλάνο. Την ώρα που πας να βγει, σου ξαναζητάει το boarding στο Στρασβούργο. Αυτά τα απίθανα πράγματα. Γιατί γίνεται αυτό, για λόγους ασφαλείας, δηλαδή. Δεν ξέρω για ποιο γίνονται. Πάντως, στην άλλη φορά δεν μπορούσε να βγει ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί δεν είχε το boarding μαζί του. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, δεν το βρίσκει εκείνη την ώρα στην τσάντα του. Απίθανα πράγματα. Οπότε, λίγο να κουβεντιάσουμε για την περίφημη Σέγγεν, η οποία δεν είναι έτσι όπως παρουσιάζεται και έχει πάρα πολλά προβλήματα, πολλές εξαιρέσεις για χώρες. Και αυτοί που την εφαρμόζουν μόνο είναι οι Έλληνες. Αυτό που είπε ο κύριος Παυλόπουλος προς τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι είμαστε στο πλευρό σε όλη αυτή την προσπάθεια στήριξης και συμπλήρωσης του συστήματος στη Σέγγεν και είπε επίσης ότι αν καταρρεύσει αυτό το σύστημα, από εκεί και πέρα αυτό συνιστά κατάρρευση της ίδιας Ευρώπης, σας βρίσκει σύμφωνο ή όχι? Δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Βρίσκει, μάλιστα. Αλλά τώρα επειδή πρέπει να παρουσιάσετε τους άλλους. Πάω να παρουσιάσω τους επόμενους και θα τα πούμε. Αν θέλετε να. Γύρω, ναι, εγώ θέλω εδώ να ελεύθερα. Όλες οι απόψεις στον αέρα, ελεύθερα, δημοκρατικά. Βεβαίως. Όλα στον αέρα. Για να μην καταχρώμε λοιπόν, τον χρόνο. Παρακαλώ. Γιάννης Θεοφύλακτος, δικηγόρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από την ωραία Κοζάνη. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Εμένα με βρίσκει σύμφωνο πάντως η δήλωση του κύριου Παυλόπουλου της Δημοκρατίας και θα χαρώ να το συζητήσω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Κατερίνα Παπακώστα, δικηγόρος, πρώην υφυπουργός Υγείας, βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπακώστα. Σας χαίρομαι. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Αγώνας. Προβλήματα πολλά, θα συζητήσουμε. Βεβαίως. Αντώνης Βγότζας, ο γνωστός νομικός. Καλώς ήρθατε, κύριε Βγότζα. Πώς είστε? Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Δημήτρης Στρατούλης, πρώην υπουργός Τέλεχος Λαϊκής Ενότητας. Καλώς ήρθατε, κύριε Στρατούλη. Γεια και χαρά. Και θα είδατε, εγώ νομίζω, η είδηση της ημέρας είναι, πέρα από δηλώσεις πολιτιακών παραγόντων κλπ., ότι η Eurobank, μια τράπεζα συστημική, ελληνική υποτίθεται. Ξέρετε, θα κάνατε μεγάλη καριέρα δημοσιογραφική, αν ασχολιώστε με τη δημοσιογραφία. Είναι το πρώτο θέμα, για να μην λέω και ψέματα. Είναι το πρώτο θέμα. Για να μην λέω και ψέματα. Μην νομίζετε ότι επειδή είναι τράπεζες και τα λοιπά έχουμε κανένα πρόβλημα εδώ.
Θα μας πείτε για το 1,5 δις στα 45. Για πείτε το. Δηλαδή είναι ντροπή, χωρίς εδώ, χωρίς ντροπή, μια ξεφτύλα κυριολεκτικά, να πουλάει σε φαντ αυστριακό, ευρωπαϊκό, πολυεθνικό. Δεν βρίσκεις άκρη τώρα. Τα φαντ είναι λίγο πολυδέδαλα, να πούμε. Δάνεια 1,5 δις το κεφάλαιο. Δεν σας λέω μέσα τόκους, προσαυξήσεις και λοιπά. Κεφαλαίο 1,5 δις. Κόκκινα δάνεια έναντι... πολλών ετών όμως. Πολλών ετών. Ναι, σύμφωνοι. Ναι. 45 εκατομμύρια ευρώ, 3%. 3% δηλαδή ανά ευρώ, δανείου, 3 cents. Απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο χίλιες φορές περισσότερο γιατί δεν έχει δοθεί η δυνατότητα ή γιατί δεν προσφέρουν στους δεκάδες χιλιάδες, ίσως είναι και εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που χρωστούν κεφάλαιο 1,5 δις στην Eurobank, τη δυνατότητα, δεν τους προσφέρουν τη δυνατότητα στην ίδια τιμή πριν πάνε στα funds. Ας είναι και λίγο πιο ακριβά, λέω εγώ. Και να τους δώσουν. Και ας είναι και λίγο πιο ακριβά, δεν πειράζει. Και να τους δώσουν μια προθεσμία και να τους πούν ότι έχετε 45 μέρες, όπως και η Κύπρος, για παράδειγμα, έχετε 45 μέρες και έχετε το δικαίωμα προτίμησης. Μιλάμε θέλετε... για καταναλωτικά δάνεια, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δεν έχει σχέση με κατοικίες, στεγαστικά, μαγαζιά, κίνητα κτλ. Καταναλωτικά δάνεια. Πάντως θα. Αλλά οι πιέσεις πιστεύω θα είχε ενδιαφέρον από τον κόσμο από την... που ήταν σε αυτά τα δάνεια πάνω να αγοράσει. Ευρωπαϊκή και αυστριακή πολυεθνική, οι πιέσεις που θα ασκηθούν στους δανειολήπτες είναι τεράστιοι. Και το ερώτημα είναι, γιατί δεν γίνεται στη χώρα μας αυτό το οποίο γίνεται και στην Κύπρο και έγινε και γίνεται είναι ένα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και της Ευρωζώνης. Και δυστυχώς γίνεται, το έκανε αυτό η Eurobank, με τις ευλογίες της κυβέρνησης, με τις ευλογίες της Τρόικας και με τις ευλογίες όλου αυτού του μνημονιακού κατεστημένου. Μάλιστα. Και με την ανοχή και με τη στήριξη. Θα το κουβεντιάσουμε το θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Σταντρούπη. Επαναλαμβάνω. Έσχος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε βάρος δανειοληπτών, οι οποίοι υποφέρουν σήμερα. Οι αφού παρουσιάσουν τον κύριο Λιτσογιάννη. Οι οποίοι υποφέρουν, κύριε Λιάτσο, γιατί δεν χρωστάνε οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν είναι γιατί θέλουν να χρωστάνε. Χρωστάνε γιατί τα δάνεια αυτά τα πήραν σε άλλες εποχές, με μισθούς κανονικούς και όχι πετσεκομμένους, με συντάξεις κανονικές όχι πετσεκομμένες και με δουλειά που τότε είχαν και τώρα δεν έχουν και με μαγαζιά που τότε είχαν και τώρα δεν έχουν εξαιτίας των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Λιτσογιάννης, ο γνωστός δημοσιογράφος, συνεργάτης μας στην Κυριακάτικη Κόντρα News και στο newsy.gr του Νίκου Ευαγγελάτου. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μίλη. Θα ήθελα λίγο να πω ακριβώς ένα παράδειγμα. Γιατί έτυχε... Για το θέμα που έθεσε ο κύριος Ακριβώς, έτυχε να Σπατούλης. Το γνωρίζω. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια, γνωρίζω, για να ρυθμιστεί, να λυθεί το πρόβλημα ενός καταναλωτικού δανείου. Το ποσό που ζήτησαν από το πρόσωπο το συγκεκριμένο ήταν πάνω από 20% και τώρα θα το πουλήσανε επειδή έχει δύο κατηγορίες δανείων μέσα, φαντάζομαι στο 1%. Πρέπει να δούμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Κάποια είναι πιο ακριβά, ο μέσος όρος είναι το 3%. Ναι. Μέσα σε αυτά θα είναι και κάποια που θα είναι 1%, μπορεί και 0,9%. Κύριε Θεοφύλακτη, θέλετε να πείτε κάτι. Θέλω να πω ότι να δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, ξεφορτώνονται οι τράπεζες, οι τέσσερις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας, τα κόκκινα δάνεια, κάτι που είναι, το θέλουμε όλοι. Πρέπει να ανανεώσουν τα χαρτοφυλακιά τους, να τα εξυγειάνουν και έτσι να μπορέσουν να ξαναδώσουν δάνεια στην αγορά. Φορτωμένες. Εκτός από τις τράπεζες υπάρχουν και ανθρώπινες ζωές. Σας άκουσα. Σας άκουσα και τι ξέρουμε. Και, και γι' αυτό βγάλαμε και, το, και ανανεώσαμε τον νόμο Κατσέλη. Γι' αυτό βγάλαμε και τον εξοδικαστικό μηχανισμό για τις ανθρώπινες ζωές. Τώρα, ναι, αλλά γιατί δεν είναι το δικαίωμα προτίμησης. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ας ξέρουν και οι δανειολήπτες. Απαντήστε σε αυτό που λέτε δικαίωσης του βάζει. Όπως και η Eurobank, το ξέρω και εγώ γιατί πολύ μας κάνει καλές προτάσεις. Δηλαδή εν όψη του πουλήματος, του ξεπουλήματος να το πω, να συμφωνήσω των δανείων στο 3%, έκανε όντως προτάσεις στο 20%, στο 10%, στο 15% τον τελευταίο καιρό. Αλλά και το Fund εν όψη γρήγορου και εύκολου κέρδους που επιδιώκει, θα ζητήσει από τους δανειολήπτες ένα όχι πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή θα κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεν θα ζητήσει το 100% του δανείου. Αλλά με αέρα κοπανιστό θα οικονομήσει το φαντ και σε βάρος των δανειοληπτών. Και με αέρα κοπανιστό δεν κατάλαβα αυτό, γιατί να μην το κάνουν οι τράπεζες. Το κυριότερο είναι ότι οι τράπεζες ξεφορτώνονται τα κόκκινα δάνεια και θα μπορέσουν να ξαναδώσουν δάνεια στην αγορά. Για να ξαναέρθουμε στην κανονικότητα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το θέμα, φίλες και φίλοι. Ένα φαντ το οποίο λέγεται Intrum αγόρασε πακέτο κόκκινων δανείων 1,5 δισεκατομμύριο, στο 3% του 1,5 δις, δηλαδή τα πήρε, για το 1,5 τα πήρε 45 περίπου εκατομμύρια.
Και το πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο εμείς το θέτουμε εδώ, Θανάση, κάθε βράδυ, από την εκπομπή, είναι γιατί η τράπεζα, και μάλιστα δεν υπάρχει η πολιτική πίεση από την εκάστοτε κυβέρνηση, να μην πηγαίνει πρώτα στον δανειολήπτη και μετά, άμα δεν υπάρχει ανταπόκριση, να πάει στο ΦΑΝΤ. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Το επενήθηκε και ο κύριος Στρατούλης που είναι γίνει στην Κύπρο. Αυτή η διαδικασία πρώτα στο δανειολήπτη και αν τα βρίσκανε το δανειολήπτη όλα καλά. Αν δεν τα βρίσκανε, μετά πηγαίνανε παρακάτω. Σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Το ξέρει ο κύριος Λίτσης. Σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έχει σημασία να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέτουν το θέμα της προτίμησης του δανειολήπτη. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης, τον οποίο θα τον έχουμε τη Δευτέρα εδώ, Θανάση, στο στούντιο, πήγε και έκανε ερώτηση στη Βουλή. Ακριβώς. Στον κύριο Παπαδημητρίου. Ακριβώς. Και τον ρώτησε αυτό που λες τώρα. Ο κύριος Παπαδημητρίου όμως απάντησε με πολύ ομό και κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει. Και ήρθε και ο κύριος Τσακαλώτος πριν μία εβδομάδα. Τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος? Μα είναι δυνατό, λέει, να έχουν δικαίωμα προτίμηση δανειολήπτες από τα ΦΑΝΤΣ. Για κάποιο λόγο, κύριε Λιάτσο, επιτρέψτε μου, γιατί στην κοινοβουλευτική ομάδα και είμαι στους βουλευτές που στηρίζει αυτό το αίτημα και στην κοινοβουλευτική ομάδα έχω την τιμή. Στα δάνεια δεν ασχολείται άλλος περισσότερο από μένα. Λόγω έχετε ειδικότητα στα δάνεια. Πέσαμε στην περίπτωση σήμερα. Σε Ένωση Καταναλωτών που ασχολήθηκα για πολλά χρόνια και το ξέρω το θέμα από όλες τις πλευρές και από τον ΠΑΤΟ και όλες δηλαδή σε επαφή άμεση με τον κόσμο. Η απάντηση που έχει δώσει και ο κύριος Σταθάκης πριν τον κύριο Παπαδημητρίου και ο κύριος Παπαδημητρίου είναι ότι ήταν στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και δεν πέρασε αυτή η πρόταση. Και γιατί προς το παρόν δεν μπορεί να τεχνικά... Νομικά. Και νομικά και τεχνικά στο σύνολο, στο πλήθος... Θα πάνε όλοι στον εισαγγελέα πρώτα στο πλήθος των δανειοληπτών. Στο πλήθος των δανειοληπτών να γίνει μια τέτοια πρόταση. Δεν κατάλαβα. Τα νομικά προβλήματα πώς λύθηκαν στην Κύπρο και σε άλλες χώρες που έδωσαν αυτή τη δυνατότητα. Δημήτρη, ο Νότης το ξέρει. Εγώ θα σου θυμίσω, Εμίλια, και έχω και το βίντεο εδώ πέρα. Πριν 1,5 χρόνο έθεσα αυτό το θέμα εδώ και είχες βρει την πρόταση πολύ σημαντική. Διότι εμείς ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους στην Κύπρο και είδαμε πώς γίνεται. Επίσης, σε συνάντηση που είχαμε οι ευρωβουλευτές με τον κύριο Στουρνάρα, που του θέσαμε αυτό το θέμα τον Μάρτιο του 2016, ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι υπάρχει ακόμη και τέτοια δυνατότητα μέσα από τη διοντολογία που περνάει. Το θέμα είναι απλό. Εάν επιθυμούν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσουν μία τροπολογία, προφανώς θα υποστηριχθεί και από άλλους βουλευτές και είναι θέμα της κυβέρνησης να το δεχθεί. Δεν έχει καμία δέσμευση μνημονιακή. Έχω έγγραφο του κυρίου Ντράγκη και στο είχα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο του 2016 που λέει «Δεν υπάρχει μνημονιακή υποχρέωση εκποίησης των κόκκινων δανείων». Αυτή είναι η απάντηση του Ντράγκη. Άρα λοιπόν δεν είναι μονομερής πράξη αν θα το θεσμοθετήσει η κυβέρνηση όπως είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, αλλά είναι θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης. Βεβαίως πρέπει να βάλει κάποιες δικλίδες για να μην έχουμε αυτούς που λέγονται στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτοί όμως είναι ελάχιστοι ή μπορούν να περιοριστούν και το βασικό θέμα είναι να δοθεί μία λύση. Κυρία Δήμτσα, ευχαριστώ κύριε Μαρκή. Κυρία Δήμτσα, τι άποψη έχετε για το θέμα συνολικά αυτό? Θέλω απλώς να πω, να το εισφέρω στη συζήτηση, ότι τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια έχουν γίνει κόκκινα πριν ξεκινήσει η κρίση. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτό είναι αρκετών ετών, τα δάνεια αυτά είναι πολλών ετών. Είναι από πριν ξεκινήσει η κρίση. Ναι. Μιλάμε λοιπόν για δάνεια που δεν επρόκειτο να εισπραχθούν σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για πακέτο δανείων, με συγχωρείτε για τη διακοπή κυρία Δήμτσα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, για πακέτο δανείων που δεν είχαν εξασφαλίσεις και ήταν για πολλά χρόνια κόκκινα. Γεγονός που εξηγεί και το χαμηλό αντίτιμο. Ήταν κόκκινα από πριν ξεκινήσει, Η κρίση. Σας το λέω και πάλι. Πριν τα μνημόνια, λοιπόν. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έπρεπε να υπάρχει να υπάρχει το δικαίωμα προτίμησης με συγκεκριμένες ημερομηνίες από τότε μέχρι τότε. Σημαίνει ότι εξαντλήθηκε όλος ο χρόνος στον οποίο θα μπορούσε ο δανειολήπτης να αποπληρώσει ή να εξυπηρετήσει ή να δώσει κάποιο δικαίωμα. Σας βεβαιώνω ότι δεν εξαντλήθηκε κανένας χρόνος για να το αποπληρώσει με 3%. Με 3% σας βεβαιώνω, με 3% απόλυτα σας διαβεβαιώνω ότι με τέτοια τιμή του 3% δεν εξαντλήθηκε κανένας χρόνος και καμία δυνατότητα. Σας λέω λοιπόν και πάλι σε περιόδους, σε εποχές που η χώρα αναπτυσσόταν με 4%, αυτά τα δάνεια ήταν ήδη κόκκινα. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι κοκκίνησαν από την κρίση και δεν δόθηκε η δυνατότητα σε αυτούς τους δανειολήπτες. Τώρα, το σε τι τιμή πουλήθηκαν και αν θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία,
είναι ένα άλλο ζήτημα. Πρέπει όμως να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτή την παράμετρο. Κυρία Παπακώστα, η θέση της Νέας Δημοκρατίας για αυτό που συζητάμε ποια είναι, δηλαδή να προηγούνται οι δανειολήπτες από τα φαντς ή να ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία που είναι και σήμερα? Κοιτάξτε, το δικαίωμα προτίμησης νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να παρέχεται στους δανειολήπτες. Εδώ όμως είναι άλλη ιστορία. Αναφέρθηκε ακροθυγός προηγουμένως η συνάδελφός της, η κυρία Δήμητσα. Εγώ θεωρώ ότι εδώ, εάν υπάρξει το θέμα της προτίμησης που έθεσε και ο κύριος Στρατούλης, και κανείς δεν νομίζω να διαφωνεί επ' αυτού, έχει ένα ζήτημα νομικής φύσεως, διότι ουσιαστικά, εάν προχωρήσουν από μόνοι τους σε μια τέτοια διαδικασία, αυτό θα συνιστά ομολογία και θα βρεθούν όλοι κατηγορούμενοι. Λοιπόν, κατά συνέπεια έχουν αυτό το ζήτημα νομικής φύσεως το οποίο πρέπει να επιληθεί και προς το παρόν έχουν επιλέξει αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, διότι αλλιώς πώς θα βρεθούν όλοι εκτεθειμένοι. Πάντως, το δικαίωμα προτίμησης είναι αναφέρετο δικαίωμα του δανειολήπτη. Θα πρέπει η πολιτεία. Υπάρχει βέβαια το προηγούμενο με την Κύπρο. Κύπρος έχει άλλο καθεστώς. Λοιπόν, δεν έχει το θέμα το δικό μας και όπως πολύ σωστά έλεγχθη προηγουμένως, αφορά σε δάνεια τα οποία δεν ήταν σε περίοδο κρίσης και αυτό έχει την αξία του. Διότι πέρασε και ο χρόνος αποπληρωμής. Πέρασε και ο χρόνος διαπραγμάτευσης με την τράπεζα και κατά συνέπεια δημιουργήθηκε άλλο ζήτημα. Εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα. Θέλει προσοχή πάντως. Να δώσω δύο στοιχεία που μου έρχονται. Να δώσω δύο στοιχεία. Κύριε Βγότζα, θέλουμε την άποψή σας γι' αυτό. Ότι τα κόκκινα δάνεια ήταν 4,7% το 2007, φίλες και φίλοι, και σήμερα είναι 53%. Δεν ήταν κόκκινα πριν την κρίση. Ήταν πολύ, λέει, μικρό το ποσοστό στο μήνυμα που μου στέλνουν και σαφώς κανείς δεν αντιδρούσε σε πληστηριασμούς. Κύριε Βγότζα, τι λέτε για το θέμα αυτό? Κοιτάξτε. Λυπάμαι, αλλά έχουμε ακολουθήσει μία λάθος πολιτική στο θέμα των τραπεζών. Και η λάθος πολιτική έχει δημιουργήσει σύγχυση και στα άλλα όργανα της πολιτείας. Όποιο δάνειο δεν εξελίχθηκε ομαλά, πήγε στα χέρια του εισαγγελέα και όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι που έχουν δώσει αυτά τα δάνεια είναι ήδη κατηγορούμενοι για απιστία και για άλλες παραβάσεις. Νομίζω ότι με όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή την ερμαφρόδητη διαδικασία, τι έχει επιτευχθεί? Καταρχήν έχουν τελειώσει όλα τα παλιά στελέχη των τραπεζών, διότι όλοι τους με ελληνική νομιμοποίηση είχαν δώσει το ένα ή το άλλο δάνειο, πολλά από αυτά κακοφόρμησαν. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τα νέα αφεντικά, γιατί έχουμε πια νέα αφεντικά, έχουν ρυθμίσει ως εξής. Τελειώσαμε τα παλιά στελέχη των τραπεζών και τώρα έχουμε τα στελέχη των τραπεζών που είναι ολοκένουργια, ολοκάθαρα, με καινούργιες σφραγίδες και με καινούργιες ενδυμασίες. Αυτά τα νέα στελέχη υπακούν 100% στα ξένα αφεντικά. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Mm-hmm. Πλέον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσα από αυτή την ερμαφρόδητη πολιτική που σας περιέγραψα, δεν είναι πολιτική παρέμβαση μπορεί να υπάρξει σε αυτό που σωστά το περιγράφει, πολύ σωστά το περιγράφει, παίρνουν εντολές από το εξωτερικό οι τράπεζες τώρα. Πολιτική παρέμβαση μπορεί, η κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να παρέμβει για αυτό το θέμα. Η Eurobank δεν χρειαζόταν 45 εκατομμύρια για να λύσει τα όποια προβλήματα ενδεχομένως έχει. Μάλιστα. Με 45 εκατομμύρια δεν ξεκινάει μια τράπεζα για να, ρίξει στην αγορά χρήμα. Άλλες είναι οι προϋποθέσεις για να κινηθεί η αγορά διαμέσου τραπεζικού συστήματος. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε τώρα είναι το εξής. Ότι άκουσα με πολύ χαρά τον συνάδελφο κατά την δικηγορία τον βουλευτή του εις Κοζάνης, άκουσα ότι ετοιμάζονται να καταθέσουν μια τροπολογία. Ναι, πρέπει να κατατεθεί η τροπολογία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει μνημονιακή δέσμευση. Αυτό που είπε ο κύριος Μαριάς είναι πολύ σωστό. Όσοι από μας έχουν διατρέξει τα μνημόνια, δεν έχουμε δει καμιά τέτοια υποχρέωση. Το έχει πει εδώ και ένα χρόνο στην εκπομπή εδώ. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι η ώρα της κυβέρνησης. Ελπίζω σε αυτό το σημείο κάτι μπορεί να κάνει. Ναι, κύριε Μαριά. Μια μικρή μόνο παρατήρηση, να το κλείνουμε το θέμα. Η Eurobank τα έδωσε αυτά τα δάνεια, όχι αν πάρει τα 45 εκατομμύρια προφανώς,
αλλά γιατί υπάρχει πλέον η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και λέει ότι στα δάνεια όπως είναι αυτά τα καταναλωτικά θα πρέπει μέσα σε μία διετία να έχει εγγράψει εξασφάλιση. Δηλαδή θα έπρεπε να εγγράψει ένα δισεκατομμύριο και κάτι στον προϋπολογισμό της, ποσό που έπρεπε να το βρει. Όμως, και εδώ είναι πλέον το καινούργιο θέμα, Εμίλια, και έχει μεγάλη σημασία να το βάλουμε στην εκπομπή σου, ο ίδιος ο Ντράγκη λέει ότι για τα δάνεια τα οποία έχουν εγγυήσεις, όπως είναι εν προκειμένου τα ανυπόθηκα δάνεια, η υποχρέωση των τραπεζών να προβλέψουν τα ποσά τα αντίστοιχα είναι 7 έτη. Άρα λοιπόν υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για τα πρώτης κατοικίας τα οποία είναι και ενυπόθηκα και στη βάση αυτή μπορεί να γίνει και η ρύθμιση αυτή του μοντέλου της Κύπρου. Μάλιστα. Και βεβαίως μπορεί να υπάρξει δυνατότητα, το είπαμε στην εκπομπή σου, το έχουμε πει και στον κύριο Τσίπρα, ποσά τα οποία δεν έχουν έρθει από το τρίτο δανειακό πακέτο και είναι 25 δις, εάν δώσει 4,5 με 5 δισεκατομμύρια και δημιουργηθεί ένα ταμείο για κόκκινα δάνεια, που και η Κεντρική Τράπεζα το εγκρίνει και στην Πορτογαλία θα το κάνουν, ένα δηλαδή ταμείο σωτηρίας των δανειοληπτών πρώτης κατοικίας, τότε αυτοί θα μπορούν, 4,5 δις σημαίνει στο 10% 45 δισεκατομμύρια. Άρα μπορούν το μεγαλύτερο μέρος των στεγαστικών δανείων να στηριχθεί από αυτό το ταμείο και να πάνε οι άνθρωποι να αγοράσουν τα δάνειά τους, να μην τα πάρουν τα κοράκια. Υπάρχουν δυνατότητες και έχει 7 χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Θέλετε τώρα το θέμα. Να συμπληρώσω κάτι. Παρακαλώ. Ναι. Ο Νότης συμπλήρωσε πάρα πολύ σωστά. Τα ξέρει τα θέματα πολύ καλά. Ναι. Τα ξέρει. Εκείνο όμως που θα ήθελα να κάνω σαν γενική διαπίστωση είναι ότι λείπει από την κυβέρνηση μια συνολική πολιτική για το πώς θα λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα ενός άρρωστου τραπεζικού συστήματος. Λείπει και η γνώση και η βούληση. Ευχαριστώ κύριε Φρότσο. Εγώ θα πω μια λέξη που έρχεται από την μακρά ιστορία που έχουμε σαν λαός και σαν Ελλάδα, που από πολύ παλιά έλυναν προβλήματα και είναι στοιχείο αυτό και του πολιτισμού μας. Συσάχθεια. Η λέξη. Σόλωνας. Στην αρχαία Αθήνα, παρόμοια περίπτωση χρεοκοπίας του κράτους πόλης, έτσι ήταν τότε, οι μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, που επέβαλε την συσάχθεια, δηλαδή διαγραφή χρεών σε όσους πραγματικά ήταν ανήμποροι, και αυτό θα έπρεπε να γίνει και σήμερα για ανέργους, για άτομα με αναπηρία, για ανθρώπους που έκλεισαν τα μαγαζά τους, που δεν είναι μπαταχτσίδες, που όντως τους δημιουργήθηκε πρόβλημα με την κρίση και με τις πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα ή ολικής διαγραφής αν είναι αδύνατο να το αποπληρώσουν, ή μερικής διαγραφής εφόσον μπορούν ένα μέρος, ή γενναίων ρυθμίσεων για τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Συσάχθεια λοιπόν. Έτσι, με τη συσάχθεια και το χαρτοφυλάκιο, οι τράπεζες θα το εξηγέναν, αλλά κυρίως θα λύνονταν προβλήματα ανθρώπινα. Προβλήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και προβλήματα οι λαϊκές, οι φτωχές οικογένειες και καταστραμμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες, να μπορούν να διευθετήσουν έτσι το δάνειό τους και να τους μένει ένα διαθέσιμο εισόδημα, να αγοράζουν πράγματα για να ξαναπάρει μπροστά η βιομηχανία μας, η βιοτεχνία μας, το εμπόριο κλπ. Η αγροτική οικονομία και να ξαναπάρει μπροστά η οικονομία και να εξακολουθεί, κύριε Λιάτσο, να υπάρχει δυνατότητα μερικής διαγραφής. Και πλέον όχι μόνο για τα νοικοκυριά, αλλά και για τους επιχειρηματίες που 7 χρόνια ήταν αρρύθμιστοι. Με τον εξαδικαστικό. Και με τον εξαδικαστικό για πρώτη φορά ήρθε και ρυθμίστηκε. Και οπότε θα έχουμε και τις διαγραφές. Και τα δικαστήρια αποφάσισαν. Και θα έχουμε και τα δικαστήρια. Να ρωτήσω τον συνάδελφο μου κάτι. Και θα έχουμε και από τα χρέη στην εφορία και στο ΤΕΒΕ. Και επίσης, πριν με ρωτήσετε, θα μου επιτρέψετε να αρνηθώ ότι δεν υπάρχει ούτε γνώση ούτε βούληση. Και βούληση υπάρχει και γνώση. Ναι, μου επιτρέπετε, γιατί αυτό ο εξαδικαστικό συμβιβασμός και επίλυση σε αυτόν δεν έχουν υποβληθεί πάρα πολλές αιτήσεις. Γιατί ούτε 100 αιτήσεις δεν είχαμε. Αυτές έχουν προχωρήσει. Στο σύστημα έχουν μπει 1700 από ό,τι είδα σήμερα την ανακοίνωση. Είναι νωρίς, κύριε συνάδελφε, και τώρα και εγώ το ξέρω και από την αγορά ότι τώρα οι επιχειρηματίες ρωτάνε, μαθαίνουν, μπαίνουν στο σύστημα, συμβουλεύονται τους ειδικούς. Και μένει να προχωρήσει. Πάντως είναι ένα στοίχημα, δε, και για να πετύχει πρέπει
να συνεργαστούν όλοι οι παραγόντες της αρρώστιας. Για να δούμε. Εγώ έβαλα ερώτηση, ναι, ναι, κύριε Λιάτσο, για το θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί είναι ένα ζήτημα που καίει πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Μα τι λέτε, ζήτημα. Κορυφαίο θέμα. Και δεν... θέλω να σας πω εδώ ότι εντάξει, όταν πάμε να κάνουμε μία ρύθμιση για το ζήτημα αυτό, συνήθως μπαίνει το ζήτημα του στρατηγικού κακοπληρωτή. Ακούστηκε και εδώ σε αυτό το τραπέζι. Εντάξει, αυτός να το διακρίνει να πληρώσει. Το θέμα το λέμε όλοι και συμφωνούμε σε αυτό. Οι υπόλοιποι όμως είναι σε εκκρεμότητα και ακόμη δεν έχει κατορθώσει η ελληνική πολιτεία. Στο διάβα του χρόνου αυτό το θέμα το ρυθμίσει με έναν οριστικό τρόπο, όπως έχει ρυθμιστεί παραδείγματος. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα για. Ξεκινήσαμε με τις τράπεζες. Θα σας φέρω λοιπόν την απάντηση του Υπουργείου. Να τη φέρετε. Την αναμένω και βεβαίως. Με το σταγονόμετρο τα δάνεια και το 2018. Είναι γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Το enoikonomia.gr έχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα. Πιστωτική ασφυξία και το 2018 προμηνύουν αφενός τα πρόωρα stress test του Φεβρουαρίου που θα ακολουθήσουν. Και οι νέοι αυστηρότεροι κανονισμοί για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τη στιγμή που ο υποπρογισμός του 2018 προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 12,6% τον επόμενο χρόνο, οι τράπεζες θα είναι αναγκασμένες να κρατούν κλειστό το πουγγί τους, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις νέες δοκιμασίες που έχουν μπροστά τους. Εν ώψη λοιπόν των τεστ κοπόσεως που θα γίνουν, οι χορηγίες θα περιοριστούν περαιτέρω και θα δίνονται μόνο με πολύ υψηλές εξασφαλίσεις. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έρχεται το 18, δύσκολο και το 18, και έχω πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή ότι το φθινόπωρο του 17 είναι το δυσκολότερο φθινόπωρο των μνημονίων, από την αρχή των μνημονίων μάλλον, διότι είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα. Τότε γιατί να τις έχουμε τις τράπεζες, αν δεν δανείζουν την πραγματική κάνουμε, οικονομία και την κοινωνία. Να δουλέψει το σύστημα χωρίς τράπεζες. Ζόμπι είναι. Δεν είπα να δουλέψει με τράπεζες όμως. Αυτές είναι ζόμπι. Και απομυζούν το αίμα του ελληνικού λαού. Τρεις ανακεφαλοποιήσεις, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Τότε τι να τις έχουμε. Για να κάνει μαγκές ο κύριος Λάτσης με την Eurobank και να πουλάει μόνο 3%. Ενώ δεν έχει δώσει το δικαίωμα προτίμησης. Τι λέτε, κυρία Δημητρίου, σε αυτή την παρατήρηση που κάνει ο κ. Τις τράπεζες τις θέλουμε να είναι αναπτυξιακά εργαλεία. Γι' αυτό τις θέλουμε. Να υπηρετούν την οικονομία και την κοινωνία. Και μέχρι τώρα υπηρετούν μόνο τα κέρδη των τραπεζιτών που τις χρεοκόπησαν τρεις φορές και τις πλήρωσε ο ελληνικός τρεις φορές. Γι' αυτό τις θέλουμε τις τράπεζες. Έχουν ένα βασικό λόγο ύπαρξης, την πίστη. Γι' αυτό δεν λέω, δεν το κάνουν όμως. Αυτό λέω. Μα γι' αυτό έβαλα ρητορικά το ερώτημα. Ξέρω ποιο για υποχρέωση έχουν. Αν δεν προστατεύσουν και δεν θωρακίσουν τους ισολογισμούς τους. Ο καταθέτης είναι απροστάτευτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε άλλα ζητήματα. Το πρώτο λοιπόν μέλημα, και αυτό φροντίζουν όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί, είναι να προστατευτούν οι ισολογισμοί των τραπεζών, ούτως ώστε από εκεί και πέρα, και σίγουρα με πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες από ό,τι στο παρελθόν, να δίνονται δάνεια, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα βέβαια. Υπάρχει ζήτηση για δάνεια αυτή τη στιγμή? Εγώ γνωρίζω ότι δεν υπάρχει ζήτηση για δάνεια. Δεν υπάρχει ζήτηση για δάνεια γιατί δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Η μόνη ζήτηση που υπάρχει είναι για αναχρηματοδοτήσεις δανείων. Και τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο, ε. Μάλιστα. Το θέμα εδώ η Fraport, αυτά που ήταν να πάρει από την Alpha Bank και την Eurobank κλπ. Για να αγοράσει τα ελληνικά αεροδρόμια, τη τα δώσαν. 350 εκατομμύρια. Και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πήρε από εκεί άλλα 280 η Fraport. Σύμφωνοι. Εγώ δίκιο έχει. Αλλά το λέω αυτό. Διότι εδώ ήταν η συστημική ελληνική τράπεζα η οποία ανακεφαλοποιήθηκε με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και ήρθαν οι άλλοι Γερμανοί και μάλιστα δημοσίου ενδιαφέροντος επιχείρησε και άλλαξε τη σημαία στα αεροδρόμια από ελληνική, μπήκε η γερμανική και τη δανείσαν κιόλα. Και τη δανείσαν εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκεί τα βρήκαν να τα δώσουν. Και η Alpha Bank πήρε πρώτα 100 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά έδωσε τα 280. Τώρα, επειδή ο κ. Στρατούλης αναφέρθηκε σε ένα όνομα και ανέφερε τον μεγάλο επιχείρημα. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε. Είναι φερέγγιο δανειολήπτη. Κύριε Στρατούλη, στο. Να δώσουν και ελληνική κοινωνία. Τίποτα, έχει τη Fraport και στους Γερμανούς να δώσουν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις ελληνικές που είναι ο κορμός της οικονομίας. Την προστασία των καταθέσεων αρχικά και στη συνέχεια. Εντάξει, αυτή πρώτα απ' όλα δεν έχω αντίρρηση για την προστασία των καταθέσεων. Αλλά να λειτουργήσει. Πάντως ο κύριος Λάτς, παρακαλώ, λίγο έτσι να κρατάμε μια τάξη, διότι εμένα μου αρέσει. Σήμερα το κάναμε λίγο. Το κάνουμε χωράφι, αλλά εντάξει, με προσοχή, γιατί η φρέζα θα πάθει ζημιά. Ο κύριος Λάτσης έχει αποχωρήσει από την Eurobank, έπρεπε να το ξέρετε αυτό, κύριε Στρατούλη, εδώ και αρκετό καιρό.
Και θα πρέπει να το γνωρίζετε εσείς. Ξέρετε τώρα, πολλά πράγματα. Άρα ο κύριος Λάτσης έχει αποχωρήσει. Δεν έχει αποχωρήσει. Δεν έχει αποχωρήσει. Καλά. Δεν έχει αποχωρήσει. Λοιπόν, κύριε Μέτοχος της Eurobank είναι άλλος. Πάντως και είναι καναδική εταιρεία. Κύριε Λετσογιάννη, θέλατε κάτι, γιατί πρέπει να πάω και στη διαφήμιση. Θέλατε κάτι να πείτε. Δεν είναι μόνο στην Eurobank, είναι και στην Εθνική. Παρακαλώ, κύριε Στρατούλη. Για να μην επεκταθώ τώρα πώς έγινε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να πω ότι. Εάν θέλουν να δανείσουν, υπάρχουν κάποια λεφτά και τώρα γίνονται διάφορα ομολογιακά δάνεια των τραπεζών. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να δανείσουν ήδη, οι μικρομεσαίοι θα μπορέσουν να έχουν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δάνεια να πάρουν του χρόνου. Μάλιστα. Γίνεται μια προσπάθεια στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία δίνει πολλά δάνεια και ρίχνει πολλά κεφάλαια προς αυτή την κατεύθυνση. 500 εκατομμύρια εδώ στην προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, εντάξει, Θανάση. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο. Το θέμα είναι πού θα διατηθούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα δάνεια. Ο κύριος Λάτσης δεν είναι λοιπόν στην Eurobank, είναι στην Εθνική. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Από όταν μου λένε είναι στην Εθνική, και αυτή τη στιγμή μεγαλομέτωχος, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Δήμψα και δεν ανέφερε το όνομα, είναι ο κύριος Γουάτσα. Είναι γνωστός πλέον ο κύριος Γουάτσα. Αυτός είναι ο μεγαλομέτωχος στη Eurobank. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Εγώ επιμένω. Πριν πάμε στη επιμένω είναι και στην Εθνική, όπως σας το είπα. Καταγράφηκε η άποψή σας. Έχουμε αποχωρήσεις των 30.000 ευρώ το μήνα, αλλά τα 30.000 ευρώ το μήνα παραμένουν στην τσέπη, αλλά απλώς αλλάζουμε πολιτικό στρατόπεδο. Ο κύριος Χρυσόγονος αποχαιρετάει, λέει bye-bye, φεύγει με τη σοσιαλιστική τάση από το ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκαν αυτό τα μέλη εκεί πέρα κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, υπέρ της πρότασης αποχώρησης στάθηκαν 1.678 κατά 31%, κατά 31%, ποσοστό δηλαδή 1,5%, ενώ απήχαν από τη διαδικασία 323, ποσοστό 15,9%. Τόση πολύ, ε! Ο κ. Χρυσόγονος φεύγει λοιπόν. Τόση πολύ αποφάσισε για ευρωβουλευτή. Αλλά το ταμείο είναι συν. Το λοιπόν. Ταμείο είναι συν. Τώρα κάτι άλλο που πριν πάμε στις διευθύνσεις, θα σας δείξω. Εδώ αυτό είναι σκανδαλώδες. Ποιο? Το αποφασίζουν 1.300 άτομα για τη θέση ενός ευρωβουλευτή. Για την αποχώρηση, μία αποχώρηση. Για την αποχώρηση, μία αποχώρηση μια τάση. Είναι τάση αυτή. Θέλω να δείξω ένα βίντεο για να σας βεβαίω και είναι τάση αυτή. Τι να σας πω, κύριε Λετσογιάννη. Τι να πω κι εγώ δηλαδή. Πώς ευτελίζεται η πολιτική στην προκειμένη περίπτωση. Πόσους έχει μείνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσους ευρωβουλευτές έχει μείνει πλέον στο. Τρεις ευρωβουλευτές. Το βασικό είναι οι βουλευτές και για τους ευρωβουλευτές. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, φίλες και φίλοι, έκανε κάτι, θα έλεγα σήμερα, έτσι εντυπωσιακό, όχι πολύ εντυπωσιακό, αλλά εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Σήκωσε την μπάρα των διοδίων και πέρασε χωρίς να πληρώσει. Είναι συμβολική η κίνηση, η ενέργειά της αυτή που έκανε η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, συνεχίζοντας τον αγώνα που δίνει στο πλάι του κινήματος «Δεν πληρώνω». Σήμερα λοιπόν, κατά την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, με προορισμό την Καλαμάτα, προκειμένου να στηρίξει ένα πολίτη που μπήκε στη φυλακή, επειδή δεν πλήρωσε τα διόδια, η κυρία Κωνσταντοπούλου, φτάνοντας στο σταθμό διέλευσης, βγήκε από τα μάξη, ανέβασε την μπάρα και πέρασε χωρίς να πληρώσει. Την πράξη αυτή τη βιντεοσκόπησε και την ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, σχολιάζοντας «Στο δρόμο για Καλαμάτα, δεν πληρώνω τα διόδια», στηρίζοντας την πράξη ανυπακοής του στράτου Δασκαρόλη, του συμπολίτη μας που μπήκε στη φυλακή, γιατί δεν πλήρωσε διόδια. Για να το δούμε. Με άνεση το άνοιξε. Πέρασε, δεν πλήρωσε. Και τι να κάνουμε τώρα, πρώην πρόεδρος είναι, δίνει και παράδειγμα. Κάνουμε και πολιτική τώρα εδώ. Έτσι, μάλιστα. Πολύ συμβολική πράξη. Παρακαλώ, κύριε. Δεν έχει ασυλία πια η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι δεν είναι? Όπως καταγράφονται όλοι οι πολίτες από τις κάμερες και μπορεί να παρέμβει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές, φαντάζομαι ότι θα παρέμβουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό, κύριε Βγότζα, τι αδίκημα είναι, ή κύριε Θεοφύλακη, εσείς που είστε και νομικοί. Τι αδίκημα είναι αυτό, το. Γιατί περνάω όλοι και δεν πληρώνω. Πληρώνουμε τα διόδια μας, ενημερωνόμαστε από μία πινακίδα ότι καταγραφόμαστε κτλ. Και είμαστε και υπόλογοι. Ναι. Είναι όπως ξέρετε όμως, η ευθύνη των διοδίων έχει περάσει σε ιδιωτικό φορέα. Σε αυτόν τον ιδιωτικό φορέα. Αν ο ιδιωτικός φορέας δεν ανακοινώσει την πράξη. Δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Το αδίκημα ποιο είναι εδώ τώρα.
Είναι διοικητική παράβαση. Διοικητική παράβαση. Άμα την ανακοινώσει, όπως είπε ο κ. Βόντζας, ναι. Και αν μαζευτούν πολλές διοικητικές παραβάσεις, μετά έχει την υποχρέωση να παραδώσει τις πινακίδες. Και αν δεν παραδώσει τις πινακίδες, τότε επιβάλλεται ως διοικητικό μέτρο η κράτηση που επιβλήθηκε στον συμπολίτη. Εγώ όμως θέλω να επισημάνω. Παρακαλώ, κύριε Παπακώστα, ναι. Σύντομα όμως για να πάω στο διαφημίσεις. Μια παρατήρηση. Ναι. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι, οι οποίοι πολιτικοί, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν υπηρετήσει με την ψήφα του ελληνικού λαού το δημόσιο βίο της χώρας, το ελληνικό κοινοβούλιο, να δίνουν τέτοιου είδους παραδείγματα. Θέλω δεν να πω τώρα στον συνάδελφο που παρίσταται εδώ να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου η οποία συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Θυμάμαι τότε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε εννοείται πριν το 2014. Πριν να γίνει κυβέρνηση και όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, στήριζε απολύτως και βέβαια σήμερα λούζεται ακριβώς αυτή τη συμπεριφορά, η οποία δεν περιποιεί τιμή, νομίζω, σε κανένα από στελέχη τέτοιου βεληνικού που διατέλεσε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ερώτηση. Παρακαλώ, γιατί έχω πιεστεί από το χρόνο. Έτσι, ναι, αλλά μία φράση θα την πείτε. Αυτό λοιπόν σας ακολουθεί, κύριε Σκεφοφύλακα. Αυτή ήταν η συμπεριφορά. Κύριε Θεοφύλακα. Κύριε Θεοφύλακα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συμπεριφορά σας ακολουθεί σήμερα που έχετε προσγειωθεί στο ρεαλισμό της διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτά τα επίχειρα και τα απόνερα τα βλέπουμε τώρα και δυστυχώς είναι πάρα πολύ λυπηρά. Ο ρεαλισμός απλώς είναι. Μετά τις διαφημίσεις θα το κάνετε το σχολείο. Κύριε Θεοφύλακτε και εσείς, κύριε Σταθούλη, διαφημίσεις 2 λεπτών.